Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε απόψε στην Έντσο Μέγας Αλέξανδρος για κάτι το ξεχωριστό. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να διαβάσω το μήνυμα που μας έστειλε, το χαιρετισμό που μας έστειλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιωάννης Ανδριανός, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να βρίσκεται μαζί μας αυτή τη στιγμή. Θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας που είχαν την πρωτοβουλία και εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της απόψινής παρουσίασης της τριλογίας του φίλου Δημοσθένη Δαβέτα και βεβαίως να συγχαρώ την σοπράνο κυρία Καραγιάννη καθώς και τον κύριο Γιάκα που θα πλαισιώσουν μουσικά αυτή τη βραδιά. Είναι πολύ σημαντικό ότι παρά το σοφερό κλίμα της εποχής, τέτοιες πρωτοβουλίες υπογραμμίζουν τις αξίες και τα ιδανικά του πολιτισμού μας, που μας συνέχουν ως κοινωνία και μας επέτρεψαν στο παρελθόν να ξεπεράσουμε ακόμα και πολύ δυσκολότερες περιπέτειες. Τέτοιες εκδηλώσεις λειτουργούν όχι απλώς ως φάρη αισιοδοξίας, αλλά και ως αφορμές για αναστοχασμό και νοηματοδότηση των ατομικών και συλλογικών μας προσπαθειών, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή την πρωτίστως ηθικού περιεχομένου κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση και γνωρίζοντας το πολύπλευρο πνευματικό έργο του Δημοσθένη Δαβέτα, είμαι σίγουρος ότι η τριλογία που παρουσιάζεται σήμερα θα αποτελέσει μια τέτοια πολύτιμη πνευματική τροφή για όλους μας. Εύχομαι λοιπόν η απόψινή πρωτοβουλία του Συνδέσμου να έχει μέσα στο 2017 και την ανάλογη συνέχεια. Ιωάννης Ανδριανός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Αργολίδος. Ξεκινώ από το τελευταίο. Πραγματικά θα έχει την ανάλογη συνέχεια. Γνωρίζετε όλοι ότι ο σύνδεσμός μας με τις μικρές του πενιχρές δυνατότητες δίνει τη μάχη για να μπορέσει να φέρει στο νομό μας αξιόλογους ανθρώπους. Λέγοντας λοιπόν αξιόλογους ανθρώπους, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να έρθουν επάνω ο καθηγητής κ. Δημοσθένης Δαβέτας, η σοπράνο κ. Βασιλική Καραγιάννη και ο πιανίστας κ. Δημήτρης Γιάκας. Τους καλωσορίζουμε στην αγωγή. Ο κ. Δημοσθένης Δαβέτας γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορ αισθητικής στο Πανεπιστήμιο Paris 8. Διδάσκει στο ESA στο Παρίσι, στην Ελλάδα έχουν κυκλοφορήσει μεταξύ άλλων τα βιβλία του «Ήχη του Σύμπαντος», «Μαρίνα Αμπράμοβιτς», «Για έναν φιλελεύθερο ανθρωπισμό», «Στον καθρέφτη του Ορφέα», «Σφαίρες στις σελίδες», «Μόδα και σύγχρονη τέχνη», «Έρωτας δαίμονας», «Μόδα και μοντέρνα τέχνη». Κυρία Βασιλική Καραγιάννη γεννήθηκε στην Πάτρα, συνεργάζεται με την εθνική λυρική σκηνή ενώ εμφανίζεται σε σπουδαιότερα λυρικά θέατρα της Ευρώπης, όπως είναι το Θέατρο Αλασκάλα του Μιλάνου, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το γνωστό σε όλους μας θέατρο Covent Garden, καθώς και το Θέατρο Κομμουνάλη της Φλωρεντίας. Μέχρι τώρα έχει ερμηνεύσει τους πιο αντιπροσωπευτικούς ρόλους στο ρεπερτόριο της Σοπράνο, ενώ έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Ο κύριος Δημήτρης Γιάκας γεννήθηκε στην Αθήνα, έλαβε δίπλωμα πιάνο από το Εθνικό Οδείο Τάξη Μιλτός Μαυρίκου, συνέχισε τις μουσικές του σπουδές στην École Normale de Musique στο Παρίσι. Από το 1982 στο 1991 εργάστηκε στην Όπερα του Παρισιού καθώς και στην Όπερα της Λιών. Από το 1990 εγκαταστάθηκε ξανά στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε την τακτική συνεργασία του με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες και στους τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους μας για τη μεγάλη τιμή που κάνουν να βρίσκονται απόψε μαζί μας. Φυσικά, πάρα πολλά ευχαριστώ από το σύνδεσμό μας σε όλους εσάς για το γεγονός ότι για μία ακόμα φορά δείχνετε έμπρακτα τη στήριξή σας. Ο λόγος στους απόψινούς πρωταγωνιστές. Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε τη βραδιά, θα ήθελα και εγώ να σας πω δύο λόγια. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω, γιατί η πρώτη μας συνάντηση που είχε γίνει πριν από κάποιους μήνες έδωσε καρπό αυτής της δεύτερης συνάντησης και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την θερμή σας, αν θέλετε, συμπαράσταση εξ αρχής σε όλη αυτή την προσπάθεια. Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που θα παρουσιάσουμε απόψε, τουλάχιστον από τη μεριά μου, πάγονται σε έναν ανοιχτό διάλογο με δύο εκλεκτούς ανθρώπους του μουσικού χώρου, τον κύριο Γιάκα και την κυρία Καραγιάννη, είναι μία τριλογία. Η τριλογία αυτή λέγεται «Στην αγκαλιά των άστρων», το πρώτο μέρος «Ήχη του Σύμπαντος», το δεύτερο μέρος λέγεται «Η απιστία των άστρων» και το τρίτο μέρος, το οποίο δεν έχει βγει ακόμη, είναι «Πένθος για ένα άστρο». Δύο λόγια για να καταλάβετε την ιστορία. Φανταστείτε ένα νέο παιδί στην Κέρκυρα,
Δηλαδή η ιστορία που σας λέω είναι αυτό, γέννημα αυτής της ιστορίας είναι αυτό το οποίο θα διαβαστεί. Το οποίο σε πολύ μικρή ηλικία, 4-5 χρονών, κοιτούσε τα αστέρια, του άρεσε να κοιτάει τα αστέρια όπως όλοι μας. Κάποια στιγμή κοιτούσε ένα αστέρι που ήταν αγερό. Ρωτάει τη μητέρα του και του λέει αυτό το αστέρι, παιδί μου, είναι η Αφροδίτη. Από τότε την κοιτούσε συνέχεια την Αφροδίτη, κάποια στιγμή είδε το αστέρι να κάνει αυτή την κίνηση, είπε στα αστέρι. Και του φάνηκε ότι έπεσε πάρα πολύ κοντά στο διπλανό κήπο. Την επόμενη μέρα κοιτάει και στο διπλανό κήπο ήταν μια μικρή συμμαθήτριά του. Την οποία δεν γνώριζε, ήταν μαζί στον νηπιαγωγείο. Την πλησιάζει λοιπόν, τη ρωτάει και του λέει με λένε Αφροδίτη. Από τότε ένιωσε ότι αυτός ήταν ο έρωτας της ζωής του, ο ένας, αυτός όπως ο παιδικός που έχουμε, και βέβαια ζούσε συνέχεια προσπαθώντας κάθε μέρα να πηγαίνει σχολείο να βλέπει την Αφροδίτη. Κάποια στιγμή η ζωή το έφερε, μεγάλωσαν, μετακόμισε η οικογένεια, αλλά σε αυτόν η Αφροδίτη είχε μείνει. Τόσο πολύ ώστε ενώ μεγάλωσε και ασχολήθηκε, μπήκε στην κοινωνία, έγινε πάνω δάσκαλος, έμαθε γράμματα κτλ. Μονίμως ζωγράφιζε ένα πρόσωπο το οποίο το ονόμαζε Αφροδίτη και έψαχνε στο ίντερνετ μήπως μπορέσει και βρει ίχνη αυτή της Αφροδίτης. Δεν τα βρήκε ποτέ. Κάποια στιγμή όμως γύρισε στην Κέρκυρα, μεγάλωσε, 40-45 χρονών και πάει να ακούσει μια συναυλία. Εκεί μόλις βλέπει την κοπέλα που τραγουδούσε, ήταν όπως το πορτρέτο το οποίο επί χρόνια ζωγράφιζε. Το οποίο βέβαια το κομπιούτερ του το έδειχνε με τις αλλαγές του. Μιλάει τότε με το πρόσωπο, με την τραγουδίστρια αυτή, λυρική τραγουδίστρια, και νομίζει ότι είναι η Αφροδίτη. Αλλά αυτή του είπε ένα άλλο όνομα. Βέβαια του είπε το εξής εκπληκτικό, αυτό το οποίο του έλεγε πάντοτε η μικρή, ότι είναι αστρονόμος. Και η μικρή του έλεγε ότι ήθελε να γίνει αστρονόμος. Αυτό τον κάνει να νομίζει ότι αυτή η κοπέλα απλά δεν το λέει, είναι η κοπέλα που ψάχνει. Κάποια στιγμή διαψεύδεται από τα γεγονότα και προϊόν αυτής της διάψευσης είναι μια σειρά από κείμενα ποιητικά τα οποία αφορούν τη σχέση των ανθρώπων με τα αστέρια, με μια έννοια όμως όπως ήταν λίγο πολύ, αν θέλετε, η προσοκρατική φιλοσοφία, όπου κοιτώντας ένα αστέρι ο κάθε άνθρωπος προσπαθούσε να ταυτιστεί με το αστέρι και κοιτώντας το αστέρι μπορούσε να μάθει πράγματα για τον εαυτό του. Σας ευχαριστώ. Από τη μήτρα της νύχτας γεννιέται ο ποιητής και όσο δημιουργεί, ποτέ δεν επιστρέφει σε αυτήν. Η αλήθεια είναι πάντοτε ένας καρπός, σκισμένος από πολλές πλευρές. Ό,τι αγάπησες και αποδείχτηκε ψεύτικο, μην οργίζεσαι μαζί του, μην το σπάς. Χάρη σε αυτό μπορείς να ξαναρχίσεις το μέτρημα της ζωής σου. Δεμένη χειροπόδαρα εσύ κι εγώ. Κι εγώ είμαστε, φωτίζοντας. Όπως το φύλλο που έχει ανάγκη τον άνεμο για να κινηθεί, γυρεύω κι εγώ τα χάδια σου. Στο κρεβάτι της σιωπής, τα χέρια που σαγίζουν, φτερουγίζουν, σαν πέτρινα γάντια. Η άρνηση έρχεται από το χρυσόφυλλο άνθος. Στο μπλε βλέμμα της θάλασσας κολυμπώ, δίχως θερμοκρασία. Επιπλέον στον υδάτινο κήπο με τα άχρωμα λουλούδια. Τα μάτια σου, ένα σκαλί πιο πάνω. Ψηλώνουν τον κόσμο και βλέπω τα πάντα μέσα από τον υγρό βυθό τους. Δεν υπάρχει σημείο κίνησης, ούτε άφηξης. Μόνο αυτό το πήγαινε έλα υπάρχει. Ένα κρυστάλλινο ταξίδι που ξέρει, ακόμα και ραγισμένο, αν χρειαστεί, να τα ανακλά
και να μου επιστρέφει παραμορφωμένο το σώμα του έρωτα. Στροβιλίζεσαι.
γεωμετρία του ουρανού. Η ενέργεια του μελαγχολικού βάφει με χρώματα λάμψης το σύμπαν. Στάσου στο ύψος του εαυτού σου. Το όνειρο έχει τη δύναμη του άχρονου και η αϋπνία την οδύνη της ζωής. Απ' την οδύνη δεν απαλλάσσεσαι, παρά μόνο κάνοντάς την βάρος του εαυτού σου. Στην αφωνία της νύχτας ακούς πιο καθαρά τις φωνές του σύμπαντος. Ο βουερός θρήνος της γης ακούγεται μόνο τη νύχτα. Ο ήλιος απορροφάται από τη νύχτα και αναδύεται από αυτήν. Στις λέξεις μου συνοστίζονται αισθήματα ανεκπλήρωτα, όνειρα ατελείωτα και εκείνη η μόνιμη έκπληξη να μην καταλαβαίνω τον κόσμο. Κάθε στιγμή ευτυχίας με διασκορπίζει στο σύμπαν της ύπαρξής μου. Άμυνες
και στις κινησιακούς θώρακες. Ο ήχος είναι η πέτρα που θα σου χτυπήσει τη μνήμη. Θα απελευθερώσει τις αισθήσεις και θα λαφρώσει να ταξιδέψει εκεί, βαθιά μέσα σου, που πετάς και χάνεσαι δίχως βαρύτητα, μέσα στο αχανές του εαυτού σου, στο απίθμενο δικό σου, μέσα σε σένα, μόνο σε σένα, σε αυτό που είσαι εσύ και ταυτόχρονα σε ξεπερνά, δίχως να το ορίζεις. Η μεγάλη Πανσέληνος φωτίζει την πληγή. Δεν μπορείς να κρυφτείς παρά μέσα στην ολοστρόγγυλη φωτεινότητά της. Τόσο λαμπερό απόψε το φεγγάρι που με εξαφανίζει. Λάμπει τόσο το φεγγάρι που μας εμποδίζει να ιδωθούμε. Μπήκα στο φως της νύχτας να σ' ανακαλύψω και χάθηκα. Το θαύμα δεν συλλαμβάνεται, αλλά αποκαλύπτεται. Το χάδι του ανέμου διασκορπίζει τις ακτίνες του ήλιου για να μην προκαλέσουν φωτιά. Κοίτα μέσα σου για να δεις τον κόσμο. Το αντίθετο δεν ισχύει. Έλα καλό μου άρπισμα, έλα, και αλάφρωσέ με από εμένα. Πάρε το βάρος μου αυτό, το δικό μου, που δεν με αφήνει να επιπλέψω στον αφρό του σύμπαντος. Τέντωσε τις χορδές της καρδιάς μου, τέντωσέ τες. Παίξε μαζί τους, παίξε. Κοίτα τι μουσική μπορείς να φτιάξεις. Τράβηξέ τες ακόμα αν θέλεις. Κάντες να βγάλουν το πιο άγριο ή τρυφερό ήχο. Κάντες να κλάψουν, να ουρλιάξουν. Χορδές εσείς, αγκαλιάστε το αγνωστό μου. Φέρτε το εμπρός μου να αναδυθεί, να το γνωρίσω επιτέλους. Τέντωσε τις χορδές της καρδιάς μου. Αλλά πρόσεξε μη σπάσουν. Αν και ξέρω ότι και σπασμένες θα μπορούν να βγάλουν ήχο. Ανάμεσα στο μπλε βαθύ και το γαλάζιο ανοιχτό υπάρχει πάντα το φωτεινό άχρωμο. Δύο κάτασπρα λουλούδια, το ένα απέναντι στο άλλο, μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη διάσταση του κόσμου. Oh,
Αξιά της η νύχτα καταπίνει τα πάντα. Το φως είναι μία μικρή όψη του σκοταδιού, εκτός κι αν είναι η σκιά του ήλιου, όταν αυτός γυρίζει την πλάτη του στη γη. Όταν η νύχτα θέλει να πνίξει στην αγκαλιά της τον ήλιο, τότε ό,τι της ξεφεύγει από τη μάχη αυτή γίνεται αστέρι, που λάμπει, που σβήνει, που πέφτει, που βασιλεύει. Και τι θέλεις εσύ να είσαι μάρτυρας του αιμομικτικού πολέμου φως σκοταδιού? Δε φοβάσαι μη χάσεις διαπαντός τα μάτια σου? Δε φοβάσαι μήπως και καταδικαστείς αιώνια να κοιτάς δίχως να βλέπεις? Τραγούδα, ευλογημένο αστέρι. Τραγούδα τη μοναξιά σου, την καταδίκη σου να φωτίζεις. Τραγούδα, οπτασία του εαυτού μου.
Απ' την αγκαλιά σου αναδύομαι. Σ' αυτήν χάνομαι. Χωρώ ολόκληρος μέσα της. Υπάρχω όπως η γη με το χάος και ο έρωτας με τον ουρανό. Το τυφλό αστέρι φωτίζει ή φωτίζεται. Κατά πόσε χαϊδεύει ο άνεμος, νιώθεις το σύμπαν να μετακινείται. Ο δροσερός αέρας παίρνει τις έρηνες και σ' αφήνει αντιμέτωπο με τον εαυτό σου. Αφήνεσαι τελείως σε εκείνη τη λέξη που θα σε στροβιλήσει στη γνώση του παντός. Στη μέθη της γλώσσας χάνεσαι, ώσπου να βάλεις έστω και μία άκρη του κόσμου στις λέξεις σου. Η μοναξιά σε βοηθά να μάθεις πιο γρήγορα τη γλώσσα των άστρων, του ουρανού, της γης και της θάλασσας. Σε βοηθά να ακούς την οδύνη του ανέμου ή των πουλιών, τους στεναγμούς των δέντρων και της πέτρας, τη σιωπή των βουνών και των ανθέων. Σε βοηθά να ευχαριστιέσαι τη γεύση του παντός, δίχως να βαραίνεις. Η μοναξιά είσαι εσύ, μέσα στο απέραντο του εαυτού σου. Αφαιρεί βαρύτητα και προσθέτει αισθαντικότητα.
η γεωμετρία του ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε ελευθερία της έκφρασης. Αναζητώντας την ουσία, χάνεις το άβατο των εικόνων. Αλαφρώσου από εσένα για να ταξιδέψεις ψηλότερα. Μετατρέποντας το σώμα σε εργαλείο έμπνευσης, κινδυνεύεις να εξαϊλωθείς. Το σπάνιο είναι ο άγνωστος παράδεισος μέσα σου. Κυνηγώντας τη φράση, μπορείς και να φτάσεις αθέλητα στην έννοια, εκτός κι αν ξέχασες πως οι λέξεις είναι η φυλακή αληθιών. Όταν είσαι ευάλωτος, προσφέρεσαι στον πόνο και την ταπείνωση, όπως ο ποιητής που πηδά στο κενό για να έχει έμπνευση. Τα επίθετα λάμπουν. Το ρήμα είναι η καρδιά που δεν φαίνεται. Κι εγώ ανάμεσά τους, όπως μια αχτίδα σελήνης που φέγγει, αλλά δεν καταφέρνει κανείς να την αγγίξει. Κάθε λέξη είναι ο τάφος, είναι η φυλακή, το σώμα του ποιητή που κρύβει τις φωτεινές κραυγές της αγωνίας του για να αγγίξει το σύμπαν. Πώς γίνεται να με εντάσσω στην αριθμητική του χρόνου και εγώ να μην ξέρω την ηλικία μου? Μέσα στις λέξεις κρύβεται το άπειρο. Thank you.
αν μπορούσα ποτέ να γράψω τόσο άμεσα, δίχως μεταφορές ή υπαινιγμούς, όπως ένας κεραυνός που αστράφτει από τη χαράδρα του σύμπαντος και προκαλεί ηλεκτροκλησία. Ο ήλιος κάνει το νερό χρυσάφι. Η φύση συνεχίζει να δημιουργεί, γιατί ποτέ κανείς δεν άγγιξε την αρχή της. Δίχως τα ρούχα του κόσμου αλαφρώνεις. Γυρεύοντας ασταμάτητα το ελάχιστο, είσαι μόνιμα στο μέγιστο. Η γλώσσα βάζει σε μία αποδεκτή αταξία τον κόσμο. Ο ορθός λόγος είναι μία πέπειδα προσπάθεια να μπει η ζωή σε τάξη. Τα χρώματα είναι ό,τι μας απομένει από τα πέραντο του φωτός. Είναι τα αναγκαία ρούχα για την προστασία από το κρύο του κενού. Η όσμωση είναι η μαγνητική έλξη δύο τουλάχιστον σωμάτων στη γη ή το σύμπαν. Το στήθος της μητέρας σου είναι αυτό του σύμπαντος ή του μπλε του σύμπαντος. Τότε που ξεχνιέσαι, ξεκινάς να γράφεις. Ξεκινάς να στροβιλίζεσαι στο χρόνο, αβαρές φτερό, που αφήνει τα ίχνη του. Προσευχή στο ναό της φύσης το ποίημα. Κολύπεις το νερό του χρόνου. Ξεγύμνομα στο χάδι της υγρότητας. Ο πόνος να γίνει καπνός, που αναδύεται από τις λέξεις. Και αυτές να ταξιδεύουν παντού, να διασκορπίζονται στα χάδια του αέρα, να εξαφανίζονται στο σύμπαν. Πού είσαι επιτέλους, πολυπόθητο παν? Σε ψάχνω συνέχεια, αφήνοντας τους πόθους να μην ξεπεράσουν ποτέ τον εαυτό τους, αναβάλλοντας τη λέξη που θα με δέσει παντοτινά, ελέγχοντας τη σκέψη που θα αγκάλιαζε το οριστικό. Πού είσαι επιτέλους, πολυπόθητο παν, που θα έδινε στη ζωή μου πρόσωπο, σώμα και ιστορία? Σε λέξεις.
ο κόσμος είναι ρόλι, ενός απέραντου γράμματος, δίχως τέλος και αρχή. Στην τραγωδία χάνει τη θεατρικότητά του, γιατί πάβουν να υπάρχουν ρόλοι. Τα λουλούδια του κόσμου για να ανθίσουν μια ώρα αρχίτερα.